Καλημερίζω τώρα την κυρία Δέσποινα Σιγκελάκη, την Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού Νεολαίας Οργάνωσης και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιπτώσεων Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης. Κυρία Σιγκελάκη, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας. Λοιπόν, εδώ εσείς διοργανώνετε ένα σεμινάριο και γι' αυτό σας κάλεσα, το οποίο κρίνω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει τον τίτλο «Εκπαίδευση εθελοντών για τη διαχείριση ζώων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Ένα επιμορφωτικό σεμινάριο που θα γίνει την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 από τις 4.30 το απόγευμα έως τις 9.30 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Εκπαίδευση εθελοντών. Εκπαίδευση εθελοντών, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, το νόημα στον εθελοντισμό δεν είναι η σκόρπια διαχείριση ή μάλλον εκμετάλλευση στη χειρότερη περίπτωση της προσφοράς κάποιων ανθρώπων που δαπανούν το χρόνο τους και την ψυχή τους, αλλά η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην καλύτερη κατεύθυνση για το καλό όλων. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν εμείς επιλέξαμε τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να είναι μάχημοι σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, να τους βοηθήσουμε αυξάνοντας, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους. Ήδη πέρυσι ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο ακριβώς την επιμόρφωση εθελοντών για τις πρώτες βοήθειες σε ανθρώπους. Περισσότερα από 100 άτομα πιστοποιήθηκαν μέσω του ΕΚΑΒ σε συνεργασία που είχαμε για τη χρήση απειμιδωτή και πρώτων βοηθειών, που αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντικό είναι άλλα 100, άλλα 150 άτομα να είναι εκπαιδευμένα και να είναι γύρω μας, να είναι νέοι φοιτητές, να είναι άνθρωποι που εργάζονται σε χώρους πολυπληθείς και να γνωρίζουν. Όπως επίσης κάναμε και εκπαίδευση για την άμεση βοήθεια σε ζώα. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φέτος λοιπόν συνεχίζουμε με την εκπαίδευση σε δύο άξονες. Ο ένας είναι ο νόμος 4830 του 2021 που αφορά το πώς διαχειριζόμαστε τα ζώα συντροφιάς, η ευζοία των ζώων συντροφιάς, για να μάθουμε Μιλάτε και για δεσποζόμενα και για αδέσποτα. Ναι, και για δεσποζόμενα και για αδέσποτα, για να μάθουμε όλοι πώς οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε απέναντι στα σκυλάκια και τα γατάκια, τα οποία όταν μας βολεύει τα χαϊδεύουμε και τα κανακεύουμε, και όταν δεν μας βολεύει τα πετάμε ή τα κλωτσάμε. Τις υποχρεώσεις που έχουν οι ιδιοκτήτες των ζώων και τα δικαιώματά τους αντίστοιχα, και βέβαια όλοι εμείς σε σχέση με τα αδέσποτα. Και ταυτόχρονα θα γίνει μια εκπαίδευση των εθελοντών αυτών που θα συμμετέχουν, δηλαδή όσων ενδιαφέρονται να μάθουν, όχι, δεν είναι περιορισμένος ο αριθμός των προσώπων που απευθύνεται, για το τι συμβαίνει σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε σχέση με τα ζώα. Τι θέλετε να πείτε, ποια μπορεί να είναι μια έκτακτη ανάγκη? Έχουμε δει και στο πρόσφατο παρελθόν σε μια μεγάλη πυρκαγιά, εκτός από τους ανθρώπους, κινδυνεύουν και τα ζώα, είτε είναι δεσποζόμενα, είτε είναι αδέσποτα, είτε είναι της άγριας φύσης. Πώς συμπεριφερόμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε οργανωμένα? Έχουμε δει στις πλημμύρες, έχουμε δει στους σεισμούς. Επίσης, πολύ συχνά έχουν εντοπιστεί άνθρωποι οι οποίοι έχουν κινδυνεύσει, έχουν χάσει και τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να σώσουν το κατοικίδιό τους ή το παραγωγικό τους ζώο από μια μεγάλη καταστροφή. Φέτος λοιπόν, σε συνεργασία και με την αστυνομική διεύθυνση αλλά και με άλλους φορείς όπως είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, Άνιμα, και τα σωματεία βέβαια Σύριος Κιζοφόρος και ο Ερυθρός Σταυρός, μαθαίνουμε πώς πρέπει και πώς μπορούμε να παρέχουμε
άμεση βοήθεια στα ζώα. Μπορεί να το παρακολουθήσει ο καθένας από εμάς που αυτή την ώρα σας ακούει και ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα πράγματα για την συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα και μέσα στο σπίτι μας αλλά και στο δρόμο. Ναι, βεβαίως είναι ελεύθερη είσοδος, απευθύνεται σε όλο το κοινό του Ηρακλείου. Μπορούν να στείλουν mail στο εθελοντισμός@heraklion.gr ή στο 287-949 και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για να συμμετέχουν. Έχετε την καλοσύνη να τα επαναλάβετε. 281-0-287-949 και στο email εθελοντισμός@heraklion.gr. Ωραία. Είπατε ότι θα δοθούν και βεβαιώσεις για την παρακολούθηση. Θα υπάρξει και βιωματικό σεμινάριο πέρα από τις εισηγήσεις που θα είναι και από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Καταρχάς θα είναι ο κύριος Χρυσάκης, ο υποδιοικητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, για να συζητήσουμε για το νομικό πλαίσιο συνολικά. Θα υπάρχουν εκπρόσωποι από την Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων συντροφιάς, εκπρόσωποι από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, θα υπάρξει εκπαίδευση για τη συμπεριφορά, πώς συμπεριφερόμαστε ή πώς προσεγγίζουμε, να το πω πιο απλά, σε ένα ζώο, γιατί και τα ζώα αγριεύουν μερικές φορές ή φοβούνται, πώς το προσεγγίζουμε το ζώο για να το βοηθήσουμε ή για να το απεμπλέξουμε από εκεί που μπορεί να έχει εμπλακεί, και βέβαια μέσω του Ερυθρού Σταυρού πώς παρέχουμε πρώτες βοήθειες, ακόμα και για τα δολώματα τα δηλητηριασμένα που πολλές φορές υπάρχουν και στην πόλη και στη φύση. Και θα γίνει μια συζήτηση, θα λυθούν απορίες, ο στόχος είναι, όπως είπαμε, να είμαστε όλοι, να βγούμε από εκεί με περισσότερες πληροφορίες και σε καλύτερη θέση να προσφέρουμε τη βοήθειά μας γύρω μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν αυτές τις γνώσεις και έχοντας κρατήσει ενδεχόμενα επαφή μαζί τους στη συνέχεια, ενεργοποιούνται για να μπορέσουν να δώσουν περισσότερη βοήθεια όταν αντιμετωπίζονται προβλήματα κυρίως με τα αδέσποτα ζώα, να φιλοξενούν ενδεχόμενα αδέσποτα ζώα μέχρι να βρεθεί μια οικογένεια να τα υιοθετήσει. Μπαίνετε σε αυτή την διαδικασία ή αφορά και μόνο τις ζωοφιλικές οργανώσεις? Δεν αφορά μόνο τις ζωοφιλικές οργανώσεις, απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Στο Δήμο Ηρακλείου συστήθηκε πέρυσι για πρώτη φορά σε μεγάλο βαθμό, αφορά και όλη την Ελλάδα αυτή η πρωτοπορία, μια ομάδα διάσωσης ζώων για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί δυστυχώς και στο Ηράκλειο ζούμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε κηρυγμένοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του σεισμού και των μετασεισμικών δονήσεων που υπάρχουν. Αυτή η ομάδα ανθρώπων έχει ένα πυρήνα και αποτελείται από εθελοντές οι οποίοι σταδιακά εκπαιδεύονται για να μπορούν να προσφέρουν βοήθεια, όχι μόνο στην περίπτωση του σεισμού, της φωτιάς, της πλημμύρας, αλλά ακόμα, όπως είπατε, και στη περίπτωση που θα χρειαστεί κάποιο αδέσποτο ζώο βοήθεια ή κάποιοι άνθρωποι τη βοήθεια για αυτό το λόγο. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα με πολλούς εθελοντές και με το Σωματείο Σύριος προχωρήσαμε στη στήρωση 60 αδέσποτων γατιών από την περιοχή του κέντρου σε μία προσπάθεια συντονισμένη για την μείωση του αριθμού των αδέσποτων. Επομένως, ένας άνθρωπος που πραγματικά ενδιαφέρεται, που έχει κάποια φιλικά αισθήματα με τα ζώα, προς τα ζώα και θέλει να προσφέρει, υπάρχουν δράσεις όπου μπορεί να συμμετέχει και να βοηθήσει.
ώστε η πόλη μας να γίνει πιο φιλική, να είναι μια πόλη στην οποία αξίζει να ζεις χωρίς προβλήματα. Τώρα που κάποιος που σας ακούει θα πει, κοίτα να δεις ότι δεν μπορεί να κάνει η πολιτεία που το ρίχνει πάντα στους εθελοντές, που είναι οι ίδιοι εθελοντές, οι οποίοι και φορολογούνται και κάνουν και προσφέρουν και κάνουν και δείχνουν, ενώ αυτή είναι αρμοδιότητα της πολιτείας και για ένα θέμα το οποίο είναι χρόνιο και ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί δυστυχώς να επιλύσει. Και δεν μπορεί να επιλύσει γιατί δεν θέλει να επιλύσει. Κυρία Συγκυλάκη, ο πληθυσμός των αδέσποτων έχει μειωθεί μες στο Ηράκλειο ενδεχόμενα ή βρίσκεται σε ίδια επίπεδα ή έχει αυξηθεί? Κοιτάξτε, ο πληθυσμός των αδέσποτων καταρχάς είναι αδύνατο να προσδιοριστεί επακριβώς. Είναι μεγάλος ο πληθυσμός. Γι' αυτό, όπως έχουμε ξανασυζητήσει, δυστυχώς δεν φταίνε μόνο τα αδέσποτα. Φταίνε και οι ιδιοκτήτες των ζώων, γιατί πρώτον πολλοί δεν στηρώνουν τα ζώα που έχουν στη φροντίδα τους. Δεύτερον, τα αφήνουν και αναπαράγονται ελεύθερα ένα δεσποζόμενο με ένα δέσποτο. Και τρίτον, τα αφήνουν μετά, αφού αναπαραχθούν και γεμίσει το σπίτι γατάκια ή σκυλάκια. Μετά πάμε σε μια αυλή, σε ένα χωράφι, πάμε στο πανεπιστήμιο, πάμε στο νοσοκομείο, πάμε όπου μας ενδιαφέρει και δεν μας βλέπει, σε ένα χωριό, στις γύρω κοινότητες. Τα παρατάμε και έχει ο Θεός. Αυτά τα ζώα κυκλοφορούν ελεύθερα και συνεχίζεται αυτός ο κύκλος ο ατέρμονος. Η πολιτεία πράγματι έχει ξεκινήσει μια συντονισμένη προσπάθεια μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και οι Δήμοι, ειδικά εμείς στο Δήμο Ηρακλείου, με τις δυνάμεις που έχουμε, με το προσωπικό που διαθέτουμε, προσπαθούμε καθημερινά να βοηθήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Όμως υπάρχει και η ευθύνη όλων μας στο πώς διαχειριζόμαστε το δικό μας ζώο, το ζώο της γειτονιάς μας, το οποίο μπορούμε να το φροντίσουμε πολύ απλά με λίγο νερό ή λίγη τροφή, εάν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Μπορούμε ίσως να βοηθήσουμε στο να περισυλλεγεί αυτό το ζώο και να στηρωθεί για να μην αναπαραχθεί, ή αν είναι άρρωστο να θεραπευθεί από το Δήμο Ηρακλείου δωρεάν για να μην μεταδίδει τις ασθένειές του και ούτω καθεξής. Δράσεις υπάρχουν και ευκαιρίες υπάρχουν και λύσεις υπάρχουν, αρκεί να θέλουμε κι εμείς. Κυρία Συγκυλάκη, πρέπει να ολοκληρώσω, πρέπει να αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, το απόγευμα, για τη βοήθεια. Γεια σας. Γεια σας.